Με τιμή της βενζίνης να σκαρφαλώνει σχεδόν στα 2 ευρώ οι αδειούχοι ετοιμάζουν βαλίτσες για την έξοδο του Αυγούστου προκειμένου να ταξιδέψουν σε χωριά, νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές για τις φετινές διακοπές του. Έπρεπε να έχει πέσει αφού έχουμε και τουρισμό, έχουμε περισσότερη κατανάλωση, θα έπρεπε να έχει πέσει. Εντάξει, είναι λίγο ακριβή, αλλά όλοι κινιόνται όπως βλέπω. Αν θα πάρω κτέλ. Δεν συμφέρει να παίρνεις αμάξι. Εδώ και στη δουλειά μου το έχω κόψει για αυτό το πράγμα. Για τη βενζίνη και για τα διόδια. Μετά από μια περίοδο αποκλιμάκωσης, ακολούθησε τις τελευταίες 20 μέρες νέο ράλι στην Αντλία με τη μέση τιμή της αμόλυβδης των 95 οκτανίων για όλη τη χώρα να ξεπερνά το 1 ευρώ και τα 94 λεπτά. Πω ότι δεν είναι θέμα του ελλαδικού χώρου και δεν είναι θέμα προσφορά και ζήτηση στον ελλαδικό χώρο. Αυτές οι τιμές και αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από κέντρα του εξωτερικού. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι βγαίνουν από τα κέντρα τα οποία διαμορφώνουν την τιμή για τη Νότια Ευρώπη και ειδικότερα για τα δηληστήρια τα οποία βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Άρα λοιπόν το Mediterranean Platz, το οποίο εκδίδεται σε καθημερινή βάση, τα δηληστήρια τα οποία είναι στη Νότια Ευρώπη, εναρμονίζονται πάνω σε αυτή την τιμή. Ξανανέβηκε στα 2. Δεν ξέρω εδώ πέρα αν υπάρχει μικρότερη τέτοια. Πάντως στην περιοχή μου έχει φτάσει και στα 2. Ιδιαίτερα στα νησιά η τιμή της βενζίνης ζαλίζει, αφού σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 2 ευρώ. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Λευκάδα και Κεφαλονιά συμπληρώνουν την τετράδα των πρωταθλητών ακρίβεια στην Αντλία. Σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο, η μέση τιμή της αμόλυβδης των 95 οκτανίων αγγίζει τα 2 ευρώ. Είχαμε πολύ χαμηλή τιμή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Ήταν περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 85 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η σταθερά, μικρή και ανωδική πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου εμένα με ανησυχεί και θεωρώ πως θα έχουμε και άλλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, οι οποίες βεβαίως θα είναι πολύ επιβαρυντικές τόσο για τον παραγωγικό τομέα αλλά και για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή και εν προκειμένου το χειμώνα που θα μας έρθει και το πετρέλαιο, το οποίο θα και αυτό πιστεύω ότι θα είναι σε υψηλότερα επίπεδα από την περσινή χρονιά. Στην εξούση φυσικά μπαίνουν και τα φαινόμενα σχροκέρδειας με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσα από ελέγχους να επιχειρούν να εντοπίσουν τους παραβάτες και να τους επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.